Πάμε στην Γέργερη, καθώς εκεί άνοιξε και πάλι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, με αποτέλεσμα τα παιδιά εκεί, η νέα γενιά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, να μπορούν και να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικούς κανόνες, βασικούς άξονες κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Σιφάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα, προκειμένου βέβαια να μας πει περισσότερα. Κύριε Σιφάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι μια σημαντική εξέλιξη συγκεκριμένη. Ναι, ήταν όνειρο για μας η επαναλειτουργία του πάρκου, γιατί είχε αρκετά χρόνια να λειτουργήσει. Στην ουσία ήταν εγκατελειμμένο. Ναι. Καταφέραμε λοιπόν να το λειτουργήσουμε σήμερα για πρώτη μέρα, ξαναλειτουργήσε. Διαμορφώσαμε τον περιβάλλοντα χώρο, φτιάξαμε τον εξοπλισμό, γιατί κάποια πράγματα θέλαμε από την αρχή ξαναφτιάξουμε. Οπότε σήμερα δέχτηκε τους πρώτους μαθητές. Μάλιστα. Δεν λειτουργούσε το πάρκο για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Ναι, λειτουργήσε, αν και ήταν φτιαγμένο από αρκετά χρόνια, λειτουργήσε μόνο δύο σχολικές περιόδους. Ναι. Το 16-17 και 17-18. Από εκεί και μετά σταμάτησε η λειτουργία του και για μας τη Νέα Δημοτική Αρχή ήταν όνειρο η επαναλειτουργία του πάρκου, γιατί έχουμε πολλά ατυχήματα στην Κρήτη. Έχει εξελιχθεί σε μάστιγα. Ακριβώς. Και ειδικά εκεί στην περιοχή, περιμετρικά. Εκεί το ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είναι μια πολύ σωστή κίνηση συγκεκριμένη. Σήμερα μας είπατε πρώτη μέρα άνοιξε το πάρκο. Πρώτη μέρα σήμερα, ναι. Οι προσδοκίες σας, οι προσδοκίες για τη συμμετοχή σχολείων, φορέων, οργανισμών. Υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή. Βασικά σε παιδιά του Δημοτικού απευθύνεται. Ναι. Γιατί αυτά θα πρέπει να μάθουν τους κανόνες οδικής ασφάλειας, που στο μέλλον θα είναι εκείνοι οι οδηγοί, θα είναι κάπως πιο προσεκτικοί από εμάς. Θα λιγοστέψουμε τα δυστυχήματα. Μάλιστα. Πόσα παιδάκια βρέθηκαν σήμερα εκεί στις εγκαταστάσεις? Σήμερα δεχτήκαμε 17 παιδιά. Μία αίθουσα, μία τάξη. Μία τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Μάλιστα. Υπάρχει στόχος στο σχεδιασμό σας? Προβλέπετε δημιουργία, κατασκευή και άλλου πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής? Άλλο πάρκο προς το παρόν όχι. Απλά θέλουμε να έχουμε όσο περισσότερο ενδιαφέρον για αυτό το πάρκο, να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις μέρες και ώρες λειτουργίας. Ναι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Για πείτε μας λίγο, πώς στελεχώνεται αυτό το πάρκο, τι χρειάζεται? Το πάρκο έχει δύο εκπαιδευτές. Ναι. Υπάρχουν μικρά αυτοκινητάκια τα οποία εκπαιδεύονται τα παιδιά και σε ποδήλατα. Έχουμε αρκετά δηλαδή και αυτοκινητάκια και ποδήλατα. Και αξίζει να πούμε βέβαια ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής εκεί στη Γέργερη σε πρώτο αρχικό στάδιο απευθύνεται σε μαθητές του Δήμου σας, ωστόσο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν θα έχουμε και το πλήρες πρόγραμμα λειτουργίας του, αναμένεται να σας επισκεφθούν και να φιλοξενήσετε μαθητές και από τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Βεβαίως, από όλη την Κρήτη ίσως. Ναι. Όποιος ενδιαφέρεται να πει, κατόπιν ραντεβού, θα μπορεί να το επισκεφθεί. Όποιο σχολείο θέλει να το επισκεφθεί. Μάλιστα. Ρίξατε το σπόρο και τον καρπό, πιστεύουμε και ευελπιστούμε και μακάρι τα επόμενα χρόνια, κύριε Σιφάκη, να δούμε και μια σταδιακή μείωση των τροχαίων συμβάντων στους δρόμους της ενδοχώρας και του Δήμου σας. Ευχή όλων. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Μάλιστα. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Γι' αυτό το λειτουργήσαμε, γι' αυτό το ξεκινήσαμε. Μάλιστα, κύριε Σιφάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ βέβαια για να δείτε τα παιδιά σιγά-σιγά να αλλάζουν νοοτροπία. Όσα παιδάκια έχουν βέβαια λανθασμένη νοοτροπία, καθώς γιώτα. Αρχοντάκι, η διαδικασία αυτή, η κοινοτροπία αυτή, ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά είναι και τα πρότυπα τα οποία έχουν τα παιδιά. Βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι είναι σαν σφουγγάρια. Ό,τι βλέπουν το μαθαίνουν. Μάλιστα. Και λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό.